Πρέπει να γνωρίσουμε τον ωφελούμενο πρώτα. Έρχεται ο ωφελούμενος, δεν ξέρουμε τις ανάγκες του, δεν ξέρουμε ποιος είναι, δεν ξέρουμε το προφίλ του. Βλέπουμε ότι έχει ένα πτυχίο, ένα μεταπτυχιακό, τελεία. Πρέπει να μιλήσουμε μαζί του, να τον καθοδηγήσουμε και στην τελευταία, όπου θα πρέπει να μας παραδώσει και το βιογραφικό του σημείωμα ή να τον βοηθήσουμε να συντάξει ένα ωραίο βιογραφικό σημείωμα σύμφωνα με τις ανάγκες που απαιτεί η σύγχρονη αγορά εργασίας, αυτό που είπε η κυρία Κωνσταντόγλου. Σας ψάχνουμε. Κάποιους που δεν τους έβρισκα στη συμβουλευτική, έψαξα να δω. Γιατί δεν απαντάει, πού είναι, θέλουμε να ξέρουμε ποιος είναι ο ωφελούμενος. Εντάξει, να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητές του. Να τον ξεκλειδώσουμε. Να του δείξουμε 2-3 επιλογές και στην ουσία να αποφασίσει εκείνος ποιο είναι το καλό του. Η γνώση είναι δύναμη. Αυτό να μην το ξεχάσετε ποτέ. Και δεν υπάρχουν ηλικίες. Ούτε για σεμινάρια, ούτε για πτυχία, ούτε για μεταπτυχιακά. Ακούμε πολλές φορές στις συνεδρίες να λένε «Είμαι μεγάλος για πτυχίο, είμαι μεγάλος για να κάνω αγγλικά. Έλα μωρέ, πέρασε η ηλικία μου, τώρα εγώ συμβουλευτική, άντε να υπογράψω να τελειώνουμε. Εγώ ήρθα για ένα χαρτί». Δεν θα το βλέπετε έτσι. Γιατί υποτιμάτε τον ίδιο σας τον εαυτό. Άρα, αν ακούω εγώ ότι ξέρεις, εγώ για το χαρτί ήρθα, καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον. Αλλά η αγορά της Μυτιλήνης σας χρειάζεται. Πολλές φορές χτυπάνε τα τηλέφωνα και στο Δήμο και στην Περιφέρεια και στην Ελωρής και μας ρωτάνε, έχετε κάποιον καλό, κάποιον δουλευταρά, κάποιον ο οποίος να μπορούμε να εμπιστευτούμε, να του δώσουμε τα κλειδιά μας. Οπότε είμαστε κι εμείς ένα μικρό σκαλοπατάκι που μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε όλο αυτό. Αυτό θα προσπαθήσουμε από μεριά μας να κάνουμε στις συμβουλευτικές συνεδρίες. 5 στον αριθμό. Σίγουρα μπορεί να υπάρξουν αλλαγές. Ναι, είδαμε τι κάνουμε σε κάθε μία συνεδρία, αλλά επειδή το πρόγραμμα είναι και ευέλικτο, μπορούμε να το τροποποιήσουμε. Δεν υπάρχει κάποιος κανόνας, γιατί μπορεί να βρούμε μια ανάγκη του ωφελούμενου που να πρέπει να το συζητήσουμε και λίγο παραπάνω. Οι σύμβουλοι σας, παιδιά, είναι μαζί σας συνέχεια. Δηλαδή θα είναι από την αρχή ως το τέλος. Έχουμε το κινητό μας, δεν το έχουμε κρυφό, έχουμε μιλήσει με τον καθένα σας. Αλλά αν υπάρχει ένα ερώτημα, μια βοήθεια που μπορεί να θέλετε, μια δεύτερη άποψη σε κάτι που θέλετε, τότε και οι Χρήστος είναι στη διάθεσή σας να σας βοηθήσουν. Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι αφήνουμε ανοιχτές πόρτες. Εγώ δηλαδή πολλούς από τους προηγούμενους ωφελούμενους που είχαμε, τους πετυχαίνω στον δρόμο και θέλω να μάθω τα νέα τους. Τι έγινε, πώς είσαι, βρήκες δουλειά, την εξέλιξη, πολύ σωστά, την εξέλιξη του καθένα. Δεν είμαστε σε μια τεράστια περιοχή που θα χαθούμε. Βγαίνουμε έξω να πάμε στην αγορά, κάπου σας θα δούμε, δεν υπάρχει θέμα, κάπου θα συναντηθούμε. Επομένως, ναι, έχουμε ενδιαφέρον και σας παίρνουμε τηλέφωνο και το ξέρουμε.